Στην καθημερινότητα και η καθημερινότητα είναι δύσκολη, ακόμη και για την αυτοδιοίκηση. Έχετε δει, τελευταία έχουν ξεκινήσει μέχρι και δεήσεις σε διάφορες περιοχές για να σταματήσει η ξηρασία. Το πρόβλημα με την λειψιδρία έχουμε φτάσει στα μέσα του Οκτωβρίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ δύσκολο και όχι εύκολο στο να λυθεί. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, να τον ευχαριστήσουμε, έχουμε τον Δήμαρχο Αργούς Μυκηνών, τον κύριο Γιάννη Μαλτέζο. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα, κύριε Κανελόπουλε. Ένα ζήτημα το οποίο το είχαμε συζητήσει και στο πρόσφατο παρελθόν, κυρίαρχα για τις ενέργειες τις οποίες πρέπει και έπρεπε να είχε κάνει ο Δήμος Αργούς Μυκηνών. Και σήμερα βρισκόμαστε, θα έλεγε κανείς, ακριβώς με το αποτύπωμα αυτής της κατάστασης της λειψιδρίας. Πού βρισκόμαστε και αν υπάρχει όντως σοβαρό πρόβλημα στο Δήμο Αργούς Μυκηνών? Νομίζω ότι είναι γνωστό σε όλους ότι η Αργολίδα και ειδικά ο Δήμος Αργούς Μυκηνών θα είναι από τις πρώτες περιοχές που θα αντιμετωπίσουν σοβαρότατο το πρόβλημα λειψιδρίας και ανομβρίας. Αυτό ήδη έχει συμβεί. Δηλαδή οι γεωτρήσεις στερεύουν, έχει να βρέξει πολύ καιρό και όταν βρέχει είναι λίγο το νερό που πέφτει και αντιμετωπίζουμε θέμα και όσον αφορά την ίδρυυση και όσον αφορά την άρδευση. Mm-hmm. Αυτό που θα ήθελα πάντως να ξεκαθαρίσω είναι ότι το θέμα του ενός εργοστασίου δίλησης νερού, το οποίο θα παίρνει το νερό από τον ανάβαλο, το οποίο είναι mm-hmm. άφθονο, για να μπορεί να ιδρεύσει το Άργος και τον Άφλιν και όλο το αργολικό πεδίο, ήταν μια προσπάθεια η οποία στο παρελθόν δεν κατέστη δυνατή λόγω της άρνησης του Άργους, της τότε Δημοτικής Αρχής του Άργους, να μπει σε μια τέτοια προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και με το Δήμο Ναυπλίου. Νομίζω ότι τώρα με την αλλαγή της Δημοτικής Αρχής είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Έχω μιλήσει και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Πτωχό, mm-hmm. για την αναγκαιότητα ενός τέτοιου έργου και νομίζω ότι αυτό θα ήταν μια ουσιαστική λύση για το θέμα της ίδρευσης. Βλέπετε από τη μία η Αργολίδα έχει το κακό να είναι από τις περιοχές που βρέχει λιγότερο, από την άλλη όμως έχουμε την ευλογία των πηγών του αναβάλου και πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε χρησιμοποίησή της για αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Η δυνατότητα αυτή που μου περιγράφεται αυτή τη στιγμή μπορεί να δώσει άμεσα αποτέλεσμα? Ναι, βεβαίως. Είχε δώσει το είμαι πέρα, 13 εκατομμύρια ξέρετε. Mm-hmm. Και στην προγραμματική αυτή, η προγραμματική αυτή είχε περάσει από δύο φορές μάλιστα από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου και από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπλίων, αλλά δεν ήρθε ποτέ για να ψηφιστεί από το Δήμο Άργους, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Άργους. Και γι' αυτό το λόγο, δύο φορές το έργο αυτό δεν προχώρησε. Καταλάβατε. Αυτό είναι το ένα. Όσον αφορά εντωμεταξύ το θέμα της άρδευσης, το οποίο βέβαια κατά βάση είναι δουλειά της περιφέρειας, νομίζω ότι η περιφέρεια κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να φτιάξει τοπικά αρδευτικά δίκτυα πάλι με το νερό του αναβάλου, να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Μέχρι τότε βγήκε ένα πρόγραμμα από το Υπουργείο Εσωτερικών, το πρόγραμμα Λειψιδρία, που μας έδωσε τη δυνατότητα, μπήκαμε εμείς ως Δήμος Άργους, βάλαμε τρεις γεωτρήσεις, φτιάξαμε ή βελτιώσαμε, συντηρήσαμε τρεις γεωτρήσεις σε τρία χωριά που αντιμετώπιζαν πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, στο Μπόρσα, στο Νέο Ιραίο και στα Φίχτια τώρα θα φτιάξουμε, αλλά αυτό είναι σταγόνες στον ωκεανό. Κοιτάμε, έχουμε μπει σε ένα πρόγραμμα 1.900.000 για βελτίωση των υδραυλικών συγκροτημάτων σε άλλες 16 γεωτρήσεις, αλλά αυτό είναι πρώτον, είναι πιο μακρινό. Νομίζω ότι χρειάζεται αυτό που σας είπα, χρειάζεται συμπόρευση της κεντρικής κυβέρνησης, της περιφέρειας και των Δήμων. Το πρόβλημα είναι σοβαρό, το πρόβλημα είναι παρόν. Και θα αντιμετωπίσουμε νομίζω τα επόμενα χρόνια, όπως το είπατε και εσείς, πολύ μεγαλύτερο, αν δεν ληφθούν τώρα, αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Ακριβώς, αυτό που είπατε είναι η ουσία. Αν δεν αντιμετωπιστεί τώρα, αύριο ίσως να είναι πολύ αργά. Κύριε Μαλτέζο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Καλή συνέχεια.